The team, yes, played a very good game, and probably the result should have been with more goal difference. Η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και πιθανόν η διαφορά των τερμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. We created a lot of very important opportunities. Δημιουργήσαμε πολύ σημαντικές ευκαιρίες. And it was normal in this moment to give the possibility to Azevedo to enter. Είναι φυσιολογικό σε αυτό το σημείο να δώσουμε δυνατότητα στον Αζεβέδο να μπει στο παιχνίδι. Because he's a high quality player. Είναι ένας παίκτης υψηλής ποιότητας. And also we saw that it's good for us to have pressure on lateral sides. Και σκεφτήκαμε πως θα ήταν καλό για μας να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στο πλάι. The victory is very important, totally deserved, and this is the most important thing of this day. Είναι και είναι πολύ σημαντική, την αξίζαμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας. And the fact that we received one goal, maybe the saddest person is Pasca. Και πιθανόν για το γεγονός ότι δεχτήκαμε τον goal, το πιο λυπημένο άτομο σήμερα θα είναι ο Πασχαλάκης. But at least like this we will have other higher level of concentration for the next game. Not to receive goals. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε το, θα έχει και ο ίδιος το πιο μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης ώστε να μην δεχτεί goal. Avoiding this pressure of not receiving goal. Αποφεύγοντας την πίεση του να μην δεχτεί goal. Βλέπουμε πολλές φάσεις, βλέπουμε μέσα σε αυτές τις φάσεις να είναι ο Πρίγκιβιτς συνεχώς, έβαλε δύο goal, έχασε άλλα 3-4. Θεωρεί ότι But prior part these two goals and the part the opportunities that we had made a huge work. Αλλά πριν θέλω να πω πως πέραν των δύο γκολ που πέτυχε και τις ευκαιρίες τις οποίες συμμετείχε, έκανε και μια μεγάλη δουλειά. He runs, he pressed, and also he was well organized in the moment when we didn't have the ball. Τρέχει, πιέζει και ήταν πολύ καλός στην οργάνωση που είχε η ομάδα όταν δεν είχαμε την μπάλα. It's a normal situation because step by step players adapt, players understand, and we play with this level of responsibility and with a good organization in which every player wants to give the best. Είναι φυσιολογικό γιατί οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα, προσαρμόζονται και έχουμε αυτήν την οργάνωση στην οποία ο κάθε παίκτης θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. I don't want to watch the game. Δεν θέλω να δω το παιχνίδι. I want just to relax my brain θέλω in this evening without thinking of the others and to recharge immediately our battery for the next game which will be on Thursday. Χωρίς να σκέφτομαι τους υπόλοιπους και να γεμίσουμε γρήγορα τις μπαταρίες μας όπως εγώ, όπως και όλοι για το επόμενο παιχνίδι που είναι την Πέμπτη. The best thing for the team is to keep a good balance and to be focused in our work. Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε την ισορροπία στην ομάδα και να εστιάσουμε στη δουλειά μας. If we start to think at the others, we might lose something. Αν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τους άλλους, ίσως χάσουμε κάτι. As concentration, as reaction. Then we have to be focused just in us. Σαν συγκέντρωση και αντίδραση, οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο σε εμάς. Πώς πήγε το δίδυμο του Μαρούτσου με τον Σάχο, θα το ξαναδούμε. Και ο Φέλκας που ήταν και πάλι πολύ καλός, Yes, he had to play in this game because he had a strong will to be there. It is with a huge responsibility and maturity. Έπρεπε να παίξει σήμερα ο Πέλγας, είχε πολύ μεγάλη θέληση για να το κάνει αυτό, δείχνει μεγάλη οριμότητα. Has improved a lot. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. It's a top quality player. Είναι ένας παίκτης πολύ μεγάλης κλάσης στο ποδόσφαιρο, not just in Greece, όχι μόνο στην Ελλάδα. He must keep this strong motivation. Και πρέπει να κρατήσει αυτό το μεγάλο κίνητρο που έχει. For the work of Maurizio and Shakov, I am satisfied. They are central midfielders. Maurizio is very important, giving calmness and confidence when we have the ball, moving the ball exactly when we need this from one side to the other, support a lot the team to go out, to build up
under pressure. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το δίδυμο των Μαουρίσιο και Σακόφ. Ο Μαουρίσιο είναι ένας παίκτης ο οποίος μας δίνει την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση να κινήσουμε την μπάλα ακόμα και να βγούμε από την άμυνά μας. And Σακόφ, he showed us in Atromito, against Atromitos, good improvement. He entered very well in Panathinaikos. We have our midfielders. Each one will be very important. I already told that this week we'll have another game after Larissa in the league. Then we have to manage and to have always fresh forces, but also to be prepared to win the games. Ο Σακόφ μας έδειξε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο τεράστια βελτίωση. Στο παιχνίδι με τον Πανετολικό μπήκε επίσης πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να έχουμε όλους τους αμυντικούς μας χαφ διαθέσιμους. And we reacted very well in the middle as well. Και επειδή very, very well in the moment when we didn't have the ball. Πολύ δυνατοί παίκτες βρίσκονται στο κέντρο. Νομίζω ότι αντιδράσαμε πάρα πολύ σωστά, ειδικότερα τη στιγμή που δεν είχαμε την μπάλα. Ο Γιώργος δεν έχει ρωτήσει. Ο Μάτος είναι από τις περιπτώσεις εκείνων των ποδοσφαιριστών που ξεκουράζονται παίζοντας. Μάτος is a player that when the result is balanced, he gives a lot of support, and he is a player that he feels perfect the situation, the movements, creating important opportunities. Ο Μάτος είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν το παιχνίδι and goals. Βρίσκεται σε ισορροπία, μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη υποστήριξη, μπορεί να μυριστεί πολύ εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση, δημιουργώντας ευκαιρίες και πετυχαίνοντας και goal. Due to the game and to the aspect of the game, we needed him to be balanced, especially in the second half. Λόγω των ειδικών συνθηκών του παιχνιδιού, θέλαμε να κρατήσει την ισορροπία, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο. It was a very nice action, starting from the back, and we had the patience to build up, to find the space, to change the side, and Vare understood this. Μια πολύ ωραία ενέργεια όσον αφορά το δεύτερο γκολ, στην οποία είχαμε την υπομονή να γυρίσουμε την μπάλα, να βρούμε το χώρο και να πάμε σε αυτόν. Ο Βαρέλα κατάφερε να πάει εκεί, να βρεθεί στη σωστή στιγμή. And he participated in this action. Και συμμετείχε έτσι αυτήν την ενέργεια. Was at the end a team action because were involved a lot of players. Στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ομαδική ενέργεια γιατί συμμετείχαν αρκετοί παίχτες. The second aspect with Varela is yes, he's a strong player with a strong mentality, a strong fighter, but all our players they feel a huge responsibility and will to enter inside of the pitch, to give everything, just that everyone has different characteristics. Ο Βαρέλα είναι ένας δυνατός παίκτης, ένας μαχητής με πάρα πολύ καλή νοοτροπία. Αυτός, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες, μπαίνουν στο γήπεδο προσπαθώντας να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Απλά ο καθένας έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. For the other aspect, no. We must be focused in the next game. Για την πρώτη σας ερώτηση, νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Ότι ήταν τελικά πολύ πιο εύκολο το πέρασμα του ΠΑΟΚ από ότι το ανέμενα, γιατί ξέραν ότι στα Γιάννη πάντα δυσκολεύεται το ΠΑΟΚ. Και τι έπαιξε ρόλο για να περάσει τελικά τόσο εύκολα από το ΠΑΟΚ. We are in a very, very positive mental aspect. Είμαστε πολύ, σε μια πολύ θετική πνευματική κατάσταση. The will to fight and to go to give everything. Η θέληση του να παλέψουμε, να βγούμε στο γήπεδο και να δώσουμε τα πάντα. We have a strong mentality in this moment. Έχουμε πολύ καλή νοοτροπία, πολύ δυνατή νοοτροπία αυτή τη στιγμή. And we know that the games could be won at the beginning of the game as at the end of the game. Και ξέρουμε και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τα παιχνίδια μπορούν να κερδιθούν τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του παιχνιδιού. And this game was let's say easier because we scored the first opportunity. Και αυτό or the second because we had another one before. Και αυτό το παιχνίδι μπορούμε να πούμε να το χαρακτηρίσουμε εύκολο γιατί καταφέραμε να σκοράρουμε στην δεύτερη ουσιαστικά ευκαιρία μας. We had a huge control of the ball because Yanina played with five players
on the back in the first part. Είχαμε πολύ καλό έλεγχο της μπάλας λόγω του γεγονότος ότι τα Γιάννενα παίζανε με 5 παίχτες στο πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου πίσω. And after the goal that they received, they changed and they tried to make with 4 players, 5 players in front more pressure. Από εκεί και πέρα, μετά τον goal που δέχτηκαν, άλλαξαν το σχηματισμό προσπαθώντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση με 5 παίχτες μπροστά. Giving us good spaces between their lines because they press high and with the defense that if you catch them on their back, it is a little bit more difficult for them to reorganize. Δίνοντας πάρα πολύ χώρο ανάμεσα στις γραμμές σε εμάς, λόγω του γεγονότος ότι πίεζαν ψηλά και αντιμετωπίζοντας ο ΠΑΟΚ μια άμυνα η οποία αντιμετωπίζει και αυτή δυσκολίες όταν η μπάλα, όταν δεν τη βρεις οργανωμένη. We knew about this and we reacted very well. Το ξέραμε αυτό και αντιδράσαμε πολύ καλά. Τελευταία ερώτηση, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει πρωτόγνωρα πράγματα. Έκανε αυτό το ρεκόρ τώρα με 12 συνεχόμενες νίκες. Υπάρχει ένας υπερενθουσιασμός, φαντάζομαι το έδειξε ο ίδιος από τον κόσμο. Έχει σκεφτεί τη στιγμή που μπορεί να έρθει ένα στραβοπάτημα ομάδα ή μπορεί να της τύχει ένα στραβοπάτημα. Αν φοβάται ότι μπορεί αυτός ο υπερενθουσιασμός να οδηγήσει στο αντίθετο συνέστημα, αν είναι έτοιμη ομάδα για αυτό το πράγμα. First of all, never as a coach, never as a player, we think at bad things. We think just to be very well prepared for the next fight. Πρώτα απ' όλα, σαν προπονητής αλλά και οι παίκτες οι ίδιοι δεν σκεφτόμαστε ποτέ κάτι κακό. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μάχη μας ουσιαστικά. Football is this. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Every week, every 3 days, a fight. Κάθε εβδομάδα, κάθε 3 μέρες, μία μάχη. And this is very important for us to feel this passion from our fans, from the city, from the people that support ΠΑΟΚ and are in different cities. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτό το πάθος και να ζούμε αυτό το πάθος από τον κόσμο που είναι στο γήπεδο σε εκτός έδρας παιχνίδια, από τον κόσμο στην πόλη και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Μας δίνει πάρα πολύ κίνητρο.